σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Τραγούδια. Καταρχήν, ποια τραγούδια έχει γράψει γνωστά? Πολλά. Πείτε μου μερικά. Σαραζητώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ψηλά τα χέρια του Στέλιου Διονυσίου. Το Ζεμπέγιο των Αρχαγγέλων. Του Μητροπάνου. Mm-hmm. Τα Λαδάδικα. Τα Λαδάδικα. Έγραψε πάρα πολλά τραγούδια. Πώς έγραψε τα Λαδάδικα? Τα Λαδάδικα τα έγραψε συμπτωματικά. Ένας mm-hmm. πιτσιρικάς. Mm-hmm. Κάναμε μπουρδελότσαρκα. Βόλτα εκεί στα mm-hmm. Λαδάδικα. Μα ήσασταν μαζί? Μαζί. Ναι. Και ο πιτσιρικάς πάει από ένα σε άλλο. Επειδή ήταν με αναμένα τα μελάμπες έτσι τα μπουρδέλα. Και στενά τέτοια δωμάτια και. Λάμπη στα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουν. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Τους εγώ δεύτερη άδεια. Ναι, είχατε επικοινωνία με τον Μητροπάνο? Ναι, όταν απολύθηκε, ναι, μετά ναι. Αλλά όταν ζήτησε ξανά δεύτερη άδεια δεν μπορούσα να το δώσω στην αρχή και του λέω πάρ' τηλέφωνο την εταιρεία να κανονίσει η εταιρεία. Η εταιρεία ναι. πήρε τηλέφωνο στη δισκογραφική εταιρεία, είχε πάρει τηλέφωνο τότε στο ΓΕΣ, του ΓΕΣ πήρε τηλέφωνο του στρατηγού. Μήπως θυμάσαι ποια δισκογραφική εταιρεία ή όχι? Κολούμπια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι νομίζω να μου αυτή την εντύπωση. Και μέχρι τα τελευταία χρόνια είχατε επαφή με τον Μητροπάνο? Ναι, μέχρι πριν πεθάνει ακόμα, όταν αρρώστησε τον, είχα επαφή. Τηλεφωνική επικοινωνία είχα πάρει. Μύριες χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανες.